καταλάβει ότι στο μιλητό είναι το δυνατό. Και βάζω τέρμα τη φωνή. Που λέει τέρμα. Και ξέρεις, είναι το ίδιο μακιγιάζ με το δελτίο. Καταλαβαίνεις οι άνθρωποι τι τραβάνε εκεί. Καλά, έρχονται αυτοί για τα πολιτικά. Η Αντωνία τραγουδάει χαμός μέσα στο δελτίο. Τι γίνεται, αυτό είναι ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. Πολύ ευχάριστο. Να έρθω και στο καμαρίνι σου να πω. Όχι, πουλάει. Γιατί εγώ δεν κοιμάμαι και καλά το βράδυ. Έχουμε λίγο ταραγμένοι εδώ. Άστο μην ξυπνάει χειρότερα. Άστο να πάει στα κομμάτια. Είπαμε να είναι ευχάριστο. Όχι, πουλάκι. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Όπως όταν χτυπάει το δαχτυλάκι στο κομμωδίνο. Ευχάριστο. Το μικρό, ε. Το μικρό, το μικρό. Εκεί ναι. Ελένη, δέχτηκα πάρα πολλά συγχαρητήρια για την πολιτική μας ανάλυση. Ναι, Κατερίνα. Ναι. Ναι, ρε Κατερίνα, φτιάξε μας λίγο. Πραγματικά σας κοιτούσα χθες πως σαν τα κοκόρια για άλλη μια φορά σκυλοτρογόσασταν. Μου θυμίσατε τις καλές εποχές με Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Έρχονται. Εγώ ήθελα να το πω, ρε Σταύρο, αλλά δεν το λέω γιατί έχω γίνει πια κακιά της παρέας με τα χρώματα. Και επειδή το κραγιόν. Ναι, ότι έχουν χαθεί τα χείλια σου. Δεν έχει περίπτωση.